και είναι, πιστεύω, όσο ποτέ σήμερα επίκαιρο, ένα άλλο σύνθημα κάποιων άλλων νέων, μιας άλλης δύσκολης εποχής, των νέων της ΕΠΟΝ, που έλεγαν «Πολεμάμε και τραγουδάμε». Ξέρω, συντρόφισσες και σύντροφοι, νέες και νέοι του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω όπως και εσείς ότι τις πιο όμορφες μάχες δεν τις έχουμε ακόμα δώσει. Τα πιο όμορφα τραγούδια μας δεν τα έχουμε ακόμα τραγουδήσει. Τις πιο όμορφες στιγμές μας δεν τις έχουμε ακόμα ζήσει. Είναι μπροστά μας. Και σας καλώ σήμερα όλους και όλες να εμπνεύσετε τις νέες και τους νέους της πατρίδας μας να μπουν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την αξιοπρέπεια, για την προκοπή. Την πρώτη γραμμή του αγώνα για να ξανακάνουμε την πατρίδα μας κοιτίδα δικαιοσύνης και προκοπής. Και ναι, είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε αυτοπεποίθηση και ελπίδα. Οι αντίπαλοί μας έχουν το φόβο και την τρομοκρατία, εμείς την ελπίδα και την αισιοδοξία. Οι αντίπαλοι μας φοβούνται και θέλουν το λαό κλεισμένο στο σπίτι και μια νεολαία σκυφτή, ημιμαθή και απεσιόδοξη, υποταγμένη στο φόβο, στην απάθεια και στο βόλεμα. Εμείς θέλουμε μια νεολαία όρθια, μαχόμενη, αισιόδοξη για το αύριο που θα κτίσουν τα δικά της τα χέρια. Γιατί πίσω από τους αριθμούς και πάνω από τους αριθμούς για μας βρίσκεται ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Ο άνθρωπος της δουλειάς, του μόχθου, της βιοπάλης, ο ηλικιωμένος που κέρδισε και δικαιούται την αξιοπρέπεια μετά από δεκαετίες προσφοράς, η μάνα που θέλει, πασχίζει και ονειρεύεται να ζήσουν τα παιδιά της ένα καλύτερο κόσμο σε αυτόν τον τόπο και όχι μετανάστες στο εξωτερικό. Και πρώτα απ' όλα οι νέες και οι νέοι, ο νέος, η νέα που έχει το απαράγραπτο δικαίωμα να απαιτεί από την πατρίδα του στοιχειώδεις ευκαιρίες. Λοιπόν, το μέλλον αυτού του τόπου, το μέλλον σας δεν μπορεί να είναι και δεν θα είναι η ανεργία, η διαλυμένη εκπαίδευση, η μετανάστευση. Το μέλλον αφού του τόπου, το μέλλον μας, δεν μπορεί να είναι και δεν θα είναι οι δουλειές του ποδαριού με ένα μικρό χαρτζιλίκι αντί για μισθό. Το μέλλον αφού του τόπου, το μέλλον σας, δεν μπορεί να είναι και δεν θα είναι το γκρίζο, φημωμένο κοπάδι δούλων που προβλέπουν τα μνημόνια τους. Το μέλλον αφού του τόπου είναι το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα στο όνειρο, το δικαίωμα στον έρωτα, το δικαίωμα στη ζωή. Αυτό το μέλλον όμως, λέει ο ποιητής, αυτό το μέλλον δεν θα έρθει μονάχο του, έτσι νέτο σκέτο, αν δεν πάρουμε μέτρα και εμείς. Αν δεν πάρουμε μέτρα όλοι μαζί, αν δεν αγωνιστούμε όλοι μαζί, με την αριστερά της ανατροπής, με τον ΣΥΡΙΖΑ των μεγάλων οριζόντων για τις μεγάλες πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της προκοπής, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και για να θυμηθώ ένα άλλο ωραίο σύνθημα που οι περισσότεροι από εσάς, τις νέες και τους νέους του ΣΥΡΙΖΑ, μικρότεροι τότε, το φωνάζατε στους δρόμους, ήρθε η ώρα για τις δικές μας μέρες. Ναι λοιπόν, ήρθε η ώρα για τις μέρες της νέας γενιάς, για τις μέρες του λαού μας, των εργαζόμενων, ήρθε η ώρα για τις μέρες της αριστεράς, ήρθε η ώρα της ανατροπής σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα έχουμε μαζί μας τους Ευρωπαίους συναγωνιστές. Τον Μαουρίτσιο Λαντίνι, επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου, του συνδικάτου μετάλλου της Ιταλίας, που δίνει τούτες τις μέρες τον μεγάλο αγώνα για να κρατήσει τα δικαιώματα τα κεκτημένα με τους μεγάλους αγώνες και τις θυσίες του εργατικού και λαϊκού κινήματος στην Ιταλία, τα εργασιακά δικαιώματα που θέλουν στο όνομα του νέου φιλελευθερισμού
και στο όνομα ενός χρέους που πρέπει να ξεπληρωθεί, να ταρπάξουν μέσα από τα χέρια των εργαζόμενων που τα κέρδισαν με θυσίες και αγώνες. Και συμπαραστεκόμαστε σήμερα στον αγώνα των Ιταλών εργαζομένων να κρατήσουν αυτά τα δικαιώματα που κέρδισαν με αγώνες. Και που έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας τον Πάμπλο Ιγκλέσιας, επικεφαλής ενός κινήματος που ξεκίνησε μέσα από τις πλατείες των αγανακτισμένων στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Και το όνομα αυτού του κινήματος, Podemos, που σημαίνει μπορούμε, διότι αυτό ήταν το σύνθημα στις πλατείες της αγανάκτησης. Μπορούμε να διεκδικήσουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια. Μπορούμε να ανατρέψουμε τη μιζέρια. Μπορούμε να κερδίσουμε αυτά που μας αξίζουν. Ένα κίνημα που έγινε πολιτική δύναμη και που τώρα, τείνοντας το χέρι της συνεργασίας σε όλες τις δυνάμεις της αριστεράς, μπορεί να γίνει ο νέος ΣΥΡΙΖΑ της Ευρώπης. Ο ισπανικός ΣΥΡΙΖΑ, η δύναμη εκείνη που θα γίνει πλειοψηφική πολύ σύντομα στον ισπανικό λαό, διεκδικώντας την ανατροπή της λιτότητας και στην Ισπανία, όπως και στην Ελλάδα, θα γίνει με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η Ευρώπη, φίλες και φίλοι, η Ευρώπη... Το σύνθημα με την υψωμένη γροθιά με το κόκκινο γάντι είναι ένα σύνθημα που είναι μέσα στις καρδιές μας. Θα νικήσουμε, θα νικήσετε, θα δικαιωθείτε και η δικαίωσή σας θα είναι δικαίωση όλου του εργαζόμενου λαού που 4 χρόνια τώρα ζει τις δραματικές επιπτώσεις μιας καταστροφικής πολιτικής. Να είστε βέβαιοι ότι θα δικαιωθείτε και θα πάρουν και τα όνειρα δικαίωση. Η Ευρώπη όμως, έλεγα φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Απλώνονται μπροστά της 3 βασικές επιλογές. Η πρώτη είναι η επιμονή στο δόγμα της κυρίας Μέρκελ. Είναι η πεπατημένη που έχει προκαλέσει τραγωδίες. Η λογική της υποτίμησης της εργασίας, η υποτίμηση της περιουσίας και της ζωής των ανθρώπων μέσα από τα βάρβαρα μνημόνια. Η δεύτερη επιλογή είναι και αυτή ανατριχιαστική. Είναι η λογική της εθνικής αναδίπλωσης και του λαϊκισμού. Είναι το μείγμα του νεοφασισμού και της επιστροφής σε εποχές καταστροφής. Η τρίτη είναι η επιλογή και η στρατηγική της αριστεράς, της ευρωπαϊκής αριστεράς, που αγωνίζεται για την Ευρώπη των λαών, που ξαναφέρνει στο προσκήνιο τις αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Όμως, ποια αριστερά είναι χρήσιμη για το κοινό μέλλον των ευρωπαϊκών λαών? Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια αριστερά με σταθερές αρχές και αξίες, χωρίς όμως να περιχαρακώνεται στον εαυτό της. Χρειάζεται μια αριστερά που καλωσορίζει και αλληλεπιδρά με τα κοινωνικά κινήματα και τα αυθόρμητα λαϊκά ξεσπάσματα. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σημειώσω, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δει με καχυποψία το ξέσπασμα των αγανακτισμένων στην Ελλάδα, ενδεχομένως οι εξελίξεις να ήταν εξαιρετικά οδυνηρές και αποκρουστικές, όπως οι ιδέες του φασισμού που θα βρίσκαν έφορο έδαφος ακόμα και μέσα σε αυτό το κίνημα. Η αριστερά πρέπει στα ξεσπάσματα τα λαϊκά να είναι παρούσα με τους ανθρώπους και τις ιδέες της, όχι να τα κοιτάει από απόσταση και με καχυποψία, ούτε και να τα καθοδηγεί αφιψηλού, αλλά για να μαθαίνει και να αλληλεπιδρά μέσα στα κινήματα και στους κοινωνικούς αγώνες. Χρειάζεται η Ευρώπη μια αριστερά που να επιδιώκει διαρκώς ευρύτερες συμπαρατάξεις και συσπυρώσεις γύρω από τα επίδικα της συγκυρίας. Τα επίδικα που προκύπτουν από τις δικές της αναλύσεις και όχι από τα ψεύτικα διλήμματα που χτίζει ο αντίπαλος για να επιβιώσει. Χρειάζεται επίσης μια αριστερά που να καταλαβαίνει ότι λύσεις για την κρίση
δεν μπορούν να έρθουν με πολιτικές εθνικής περιχαράκωσης, αλλά χρειάζεται συντονισμένη δράση σε διεθνές επίπεδο. Αυτές τις επιλογές υπηρετήσαμε όλοι μαζί και εγώ προσωπικά ως υποψήφιος για την Προεδρία της Κομισιόν, και τώρα ξέρουμε ότι δεν αρκεί σε κανένα μας να διαμαρτύρεται μόνος εντός της χώρας του. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να προτείνουμε λύσεις για το κοινό μας σπίτι. Λύσεις ριζοσπαστικές, λύσεις που θα σπάνε το τείχος της λιτότητας και του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη. Να προτείνουμε λύσεις για το τι μπορεί να σημαίνει η πολιτική ένωση, για το πώς θα βάλουμε την πολιτική και τις κοινωνικές ανάγκες πάνω από τις αγορές, για το πώς θα κάνουμε τους οίκους αξιολόγησης να λογοδοτήσουν, για το πώς θα μπουν οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στην Ευρώπη διαμορφώνεται ένα ρεύμα αντίστασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Στην Ελλάδα όμως είναι πια γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά μια παράταξη, ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά είναι μια παράταξη όπου πάνω της ακουμπάει η ελπίδα και η αγωνία ενός ολόκληρου λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ μεγαλώνει και απλώνεται μέρα με τη μέρα. Είναι σημείο των καιρών αυτό το μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα που παίρνει όλο και πιο ορμητικό χαρακτήρα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από τις πιο διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες πλησιάζουν το κόμμα μας. Βλέπουν στο ΣΥΡΙΖΑ την ελπίδα για το μέλλον τους. Ξεπερνούν κληρονομημένες από την ιστορία και την προπαγάνδα φοβίες και είναι πια έτοιμοι να τον εμπιστευθούν και να πορευθούν μαζί του. Αυτό δεν είναι για μας μόνο πηγή αισιοδοξίας και δύναμης. Είναι και τεράστια ευθύνη. Πρωτόγνωρη ευθύνη. Η λαϊκή προσδοκία, πολλαπλασιασμένη από τη φτώχεια και την απομόνωση που γέννησαν τα τελευταία πέτρινα χρόνια, ακουμπά πια στον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο για τους καθημερινούς και αναγκαίους αγώνες, αλλά και για το αύριο, για τη διακυβέρνηση της χώρας. Θέλω λοιπόν να διαβεβαιώσω όλες τις νέες και τους νέους, αλλά και όσους μας παρακολουθούν στη σημερινή μας εκδήλωση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι εμείς, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες που σύντομα θα μας εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός. Και όταν λέω έτοιμοι, δεν εννοώ έτοιμοι να διαχειριστούμε τη σημερινή κατάσταση. Αυτό θα ήταν το πιο απλό. Και για να σας πω την αλήθεια, θα μπορούσαμε να το κάνουμε πολύ καλύτερα από τους φωστήρες που μας κυβερνούν σήμερα. Δεν είναι όμως δική μας δουλειά να διαχειριστούμε. Ούτε δική μας φιλοδοξία, ούτε δική μας πρόθεση είναι η αναπαραγωγή της κοινωνικής αδικίας και της αυταρχικής αναλγησίας. Εμείς δεν θα παίξουμε όπως προσδοκούν και όπως προεξοφλούν ορισμένοι με τους κανόνες του παιχνιδιού που οδήγησε στη σημερινή τραγωδία. Εμείς θα ζητήσουμε την εντολή και την εμπιστοσύνη του λαού για να αλλάξουμε αυτούς τους κανόνες. Γι' αυτό ξεκαθαρίζω, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι εκλογές δεν θα είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας νέας, μεγάλης και ελπιδοφόρας, δύσκολης αλλά ελπιδοφόρας πορείας για την αναγέννηση του τόπου και του λαού μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η πορεία θα είναι δύσκολη. Ξέρουμε ότι ορισμένοι θα αντιδράσουν, ήδη το κάνουν. Από αυτούς που έχουν καλομάθει να έχουν την εξουσία τσιφλίκη τους και το κράτος πελάτη τους. Αυτοί από αυτούς που τρέμουν στην ιδέα να έρθει κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και να τους πει «Κύριοι, το πάρτι τελείωσε». Από εδώ και στο εξής θα υπάρχουν κανόνες και μοναδικό μας κριτήριο θα είναι το συμφέρον του λαού και του τόπου. Θα αντιδράσουν λοιπόν. Γι' αυτό και ήδη φοβερίζουν και απειλούν. Αλλά ο κόσμος πια δεν τρώει κουτόχορτο. Και εμείς
Δεν πρόκειται να τους φοβηθούμε. Δεν πρόκειται να τους φοβηθούμε, γιατί συγκροτούμε μια παράταξη νέα μεν, αλλά με βαθιές ρίζες στο έδαφος της ιστορίας. Έχουμε αξίες σφυριλατημένες στους αγώνες και στις θυσίες του λαού μας. Εμάς δεν μας εμπνέουν τα κατορθώματα των χρηματιστών, αλλά τα κατορθώματα του λαού μας και των ηρώων του. Τα κατορθώματα των χιλιάδων αγωνιστών που βρέθηκαν στις φυλακές και στα ξερονήσια προκειμένου να αγωνιστούν για τη δημοκρατία και τη λευτεριά σε αυτόν τον τόπο. Τα κατορθώματα των ηρωικών μορφών του λαού μας, όπως του Άρη, του Μπελογιάννη, του Πέτρουλα, του Λαμπράκη. Ερχόμαστε λοιπόν από μακριά και είμαστε καλά εξοπλισμένοι σε ήθος, σε ιδέες, σε αποφασιστικότητα, σε πείρα, σε μόρφωση. Πατάμε σε γερό σανίδι. Και το σανίδι αυτό είναι η θέληση, η συμμετοχή, η δράση της κοινωνίας. Η θέληση, η δράση της κοινωνίας, η συμμετοχή της κοινωνίας, η συμμετοχή και οι αγώνες του λαού μας είναι η μεγάλη δύναμη που μας στηρίζει και η μεγάλη δύναμη που μας ελέγχει και θα μας ελέγχει. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη που έφερε την Ελλάδα και τον ΣΥΡΙΖΑ στο κατόφλι της μεγάλης ανατροπής. Αυτή θα είναι και η δύναμη που θα μια Ελλάδα δικαιοσύνης, προκοπής και δημοκρατίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι ευρωπαϊκές εκλογές του περασμένου Μάη ήταν μια πρώτη μεγάλη και ξεκάθαρη νίκη. Ο λαός μας απέτησε αλλαγή πολιτικής και διέξοδο από την κρίση. Από τότε όλοι το βλέπουν πια ότι το ρεύμα φουσκώνει κάθε μέρα και πιο πολύ. Οι μνημονιακές δυνάμεις καταραίουν όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά και κυρίως ηθικά. Γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ συσπυρώνεται πια καθαρά η θετική πολιτική προσδοκία, η ελπίδα και η προοπτική. Στη Θεσσαλονίκη πριν λίγο καιρό, τέλη μέσα του Σεπτέμβρη, καταθέσαμε την δική μας εναλλακτική πρόταση, το κυβερνητικό μας σχέδιο. Δεν παίξαμε με την ανάγκη του κόσμου να ακούσει αισιόδοξα μηνύματα. Ούτε μείναμε στις καταγγελίες της σημερινής κατάστασης. Δουλέψαμε για να κάνουμε την ελπίδα ρεαλιστικό πρόγραμμα που να απαντά στα άμεσα προβλήματα χωρίς να παραγνωρίζει τις δυσκολίες και τους συσχετισμούς των δυνάμεων. Και η κοινωνία μέσα σε λίγες μέρες αγκάλιασε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Γιατί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι στο κέντρο της προσοχής μας δεν είναι οι πλούσιοι και οι ισχυροί. Οι άνθρωποι νιώθουν ότι στο κέντρο της προσοχής μας είναι η φτώχεια, τα τεράστια κοινωνικά και ανθρωπιστικά προβλήματα, τα νοικοκυριά και τα μικρά μαγαζιά, η ανεργία που μαστίζει τον τόπο και κυρίως τους νέους ανθρώπους. Αυτό η κοινωνία το καταλαβαίνει και γι' αυτό συσπυρώνεται γύρω μας. Συσπυρώνεται σε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία για την ανατροπή, για το ξύλωμα, για την κατάργηση του μνημονιακού καθεστώτος. Και η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης είναι η μόνη προοπτική ελπίδας για αυτόν τον τόπο. Στην αρχή, οι αντίπαλοι μας έσπευσαν να βαφτίσουν παροχές τα μέτρα για τη σωτηρία της χώρας και των ανθρώπων. Στη δική τους λογική, το να μην πεθαίνουν από την πείνα, να μην αυτοκτονούν από την απόγνωση, να μην ζουν στο σκοτάδι και να μην ξεπαγιάζουν το χειμώνα χιλιάδες νοικοκυριά είναι, φαίνεται, παροχή πολυτελείας. Όταν βέβαια κατάλαβαν ότι τα επιχειρήματά τους δεν είναι πιστικά, άλλαξαν τροπάριο και άρχισαν να ακολουθούν ασθμένοντας τη δική μας ατζέντα. Τόσο πολύ άτσαλα όμως, που φτάνουν στο σημείο, για να χρησιμοποιήσω μία έκφραση, προσφυλή στο λεξιλόγιο της νέας γενιάς του διαδικτύου, φτάνουν στο σημείο του τρολ. Πώς αλλιώς να σχολιάσει κανείς τη νέα γραμμή της κυβέρνησης
ότι ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος είναι οι αντιμνημονιακοί που βγάζουν τη χώρα από το μνημόνιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μας γυρίζει πίσω στα μνημόνια. Τι άλλο να πει κανείς, πέρα από ότι το Μέγαρο Μαξίμου, μην έχοντας πια άλλο επιχείρημα, άρχισε να τρολάρει ασυστόλος. Αλλά δικαίωμά τους είναι να τρολάρουν όσο θέλουν. Ας μην νομίζουν όμως ότι μπορούν να πείσουν έτσι κανένα. Ούτε τα δικά τους τα στελέχη δεν μπορούν να πείσουν. Όχι τον ελληνικό λαό που 4 χρόνια τώρα υποφέρει και δεν ξεχνάει έτσι εύκολα, όπως ίσως νομίζουν ότι τα ξεχνάει εύκολα. Δεν ξεχνάει ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν αυτός που το 2011 έταζε ζάπια και λίγες μέρες αργότερα έβαλε την υπογραφή του φαρδιά πλατιά στις απαιτήσεις της κυρίας Μέρκελ. Δεν ξεχνάει ότι στις εκλογές του 2012 έταζε 18 σημεία σκληρής διαπραγμάτευσης με τους εταίρους. Και λίγες μέρες μετά την εκλογή του πήγε στο Βερολίνο για να ζητήσει άφεση αμαρτιών, δηλώνοντας ουδής αναμάρτητος. Και ακόμη περισσότερο δεν ξεχνάει ο λαός μας ότι μόλις πριν από λίγους μήνες, στις ευρωεκλογές το Μάη, υπόσχονταν ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει έρθει η οριστική ρύθμιση στο πρόβλημα του δημόσιου χρέους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση των μνημονίων βουλιάζει. Αυτό πια δεν έχει επιστροφή. Σήμερα αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Όσο και να καταφεύγουν στις φούσκες, στα ψέματα, σε μια πελώρια μυθοπλασία που αναπαράγεται διαρκώς και από τα μέσα ενημέρωσης για να πείσουν τους Έλληνες ότι ζουν μια ιστορία επιτυχίας και δεν το έχουν καταλάβει. Όσο και να προσπαθούν, η αλήθεια είναι τόσο πεισματάρα που οι φούσκες δεν κρύβονται. Φούσκα αποδείχθηκε το Παρίσι, όπου πήγανε υποτίθεται συμβολικά για να κηρύξουν το τέλος των μνημονίων και γύρισαν δαρμένοι και φορτωμένοι με περισσότερες απαιτήσεις από την Τρόικα. Φούσκα αποδείχτηκε η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία έσκασε μάλιστα στα μούτρα των απογοητευμένων βουλευτών του που έμειναν με τον έμφυα στο χέρι. Φούσκα αποδείχτηκε και το ταξίδι του κυρίου Σαμαρά στην κυρία Μέρκελ, όπου πήγε για να αναστρέψει το φιάσκο της Διεθνούς Έκθεσης και γύρισε με την εντολή να κάνει καλά τα μαθήματά του. Φούσκα αποδείχτηκαν και οι κόκκινες γραμμές απέναντι στην Τρόικα, μπροστά στην οποία οι Έλληνες υπουργοί προσέρχονται με το κεφάλι κάτω για να διαπραγματευτούν το δικό μας αύριο. Φούσκα και κύκνιο άσμα τους θα αποδειχθεί και η συζήτηση που προκαλούν για να πάρουν ψήφο εμπιστοσύνης τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Μπορούσε βέβαια να πει κανείς, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι έχει και την αστεία πλευρά του αυτό. Ζητούν ψήφο εμπιστοσύνης από τους βουλευτές τους, επειδή οι ίδιοι δεν εμπιστεύονται τους βουλευτές τους. Κανονικά θα έπρεπε να γίνει το ανάποδο, οι βουλευτές τους να ζητούν από την κυβέρνηση αποδείξεις ότι τους εμπιστεύεται και όχι η κυβέρνηση από τους βουλευτές. Εκβιάζουν μια κάποια πειθαρχία στο ίδιο τους στρατόπεδο, που διέρχεται από γκρίνιες, νευρικές κρίσεις και κινήσεις του τύπου «σώζον εαυτόν σωθήτω», και την ίδια στιγμή διατείνονται από πάνω ότι η συγκυβέρνηση αποτελεί πυλώνα για τη σταθερότητα στη χώρα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι η ψήφος που ζητάνε από τους ίδιους τους βουλευτές τους δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης, είναι ψήφος αγωνίας, μεγάλης αγωνίας. Την αγωνία τους παρατείνουν. Και αυτό μόνο για λίγες εβδομάδες. Όμως στην Ελλάδα έχουμε ακόμα δημοκρατία, τραυματισμένη μεν από τις πολιτικές των μνημονίων, αλλά ζωντανή. Αυτή τη δημοκρατία ο λαός και η νεολαία του θα την υπερασπιστούν, όπως ορίζει το Σύνταγμα της χώρας. Και στη δημοκρατία καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί
αν δεν έχει τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας. Στη δημοκρατία, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να ξυλώνει, να καταστρέφει, να συνενεί σε δεσμά της χώρας και των ανθρώπων ερήμην των λαών. Γι' αυτό βρίσκω την ευκαιρία από αυτό εδώ το βήμα να ξεκαθαρίσω. Την ψήφο εμπιστοσύνης δεν τη δίνουν οι κυβερνήσεις στον εαυτό τους. Την ψήφο εμπιστοσύνης τη δίνει ο λαός. Και τη δίνει ανοιχτά και καθαρά μέσα από την εκλογική διαδικασία, από τη λαϊκή ετιμιγορία. Αν θέλουν όντως ψήφο εμπιστοσύνης, αν διεκδικούν ψήφο εμπιστοσύνης, αν έχει κάποιο νόημα για αυτούς η εμπιστοσύνη του λαού, ξέρουν τον δρόμο. Ιδού η κάλπη, ιδού και το πείδημα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η Ελλάδα της δημοκρατίας, της προόδου, της κοινωνικής δικαιοσύνης, είμαστε βέβαιοι ότι πολύ σύντομα θα μιλήσει. Και θα μιλήσει πολύ αυστηρά σε όσους πίστεψαν ότι μπορούν να την ταπεινώσουν, να την περιφέρουν στον κόσμο δεμένη χειροπόδαρα και να επιδεικνύουν την τιμωρία της. Η Ελλάδα της ανατροπής θα καταργήσει αυτό το καθεστώς των μνημονιακών νόμων. Θα ανασυγκροτήσει την οικονομία της. Θα στηρίξει την κοινωνική της συνοχή, ξεκινώντας από τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους. Και αυτό θα γίνει με την ισχυρή λαϊκή εντολή να συγκροτηθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να ανατρέψει το καθεστώς του μνημονίου, και αυτό θα γίνει σύντομα. Σας καλώ όλους και όλες να είστε εκεί, στο μεγάλο ραντεβού της ιστορίας και της ανατροπής. Και πρώτα απ' όλα, οι νέες και οι νέοι αυτού του τόπου, στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να ξανακερδίσουμε την αξιοπρέπεια, για να ξαναχτίσουμε μια πατρίδα με δικαιοσύνη, αξιοκρατία και προκοπή. Γιατί χωρίς την ενέργεια, την ανιδιοτέλεια, την αμφισβήτηση, το εξεγερτικό πνεύμα, την αποφασιστικότητα της νέας γενιάς, καμιά αλλαγή ποτέ δεν προχώρησε και ποτέ δεν θα μπορέσει να προχωρήσει. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, το νέο της πολιτικής, το αναζωογονητικό της κοινωνίας, θα είμαστε εκεί. Αλλά θα είμαστε εκεί όχι για να σας καθοδηγήσουμε, αλλά για να αγωνιστούμε, να παλέψουμε μαζί πλάι-πλάι. Να παλέψουμε μαζί σας και να παλέψουμε μαζί με τον ελληνικό λαό, που είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Για μια Ελλάδα που θα διαπραγματευτεί στα ίσα με τους εταίρους της. Για μια Ελλάδα που διεκδικεί μια δίκαιη διέξοδο στο ζήτημα του χρέους, με στόχο τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του και ρήτρα ανάπτυξης για την αποπληρωμή του εναπομείναντος. Για μια Ελλάδα που θα διεκδικήσει διέξοδο όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης που θα αναθαρίσουν για να διεκδικήσουν και αυτοί αυτά που τους αξίζουν. Φίλες και φίλοι, χθες με πλησίασε μια γυναίκα και μου είπε: «Δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα πια δεν έχω άλλη ελπίδα. Τα μισά να κάνετε από αυτά που είπατε στη Θεσσαλονίκη, εγώ θα είμαι ευχαριστημένη». Της απάντησα: «Νομίζεις ότι έχεις να κάνεις σαν και τους προηγούμενους. Εμείς δεν είμαστε σαν κι αυτούς. Δεν θα τα κάνουμε τα μισά, θα τα κάνουμε όλα. Και με τη δική σας στήριξη θα κάνουμε και ακόμα παραπάνω. Δεν είμαστε εμείς σαν τους άλλους. Δεν μοιράζουμε υποσχέσεις. Δεσμευόμαστε. Αλλά και μοιράζουμε ευθύνες. Ευθύνες να αγωνιστούμε, γιατί ο δρόμος θα είναι δύσκολος. Δεν είπαμε στη Θεσσαλονίκη όσα θέλουμε, αλλά όσα μπορούμε να κάνουμε. Και σήμερα θέλω να σας πληροφορήσω ότι έχουμε ήδη μετατρέψει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης σε νομοσχέδια έτοιμα να κατατεθούν είτε κατά την τρέχουσα περίοδο είτε πολύ περισσότερο αμέσως μετά τη νίκη του λαού μας στις επόμενες εθνικές εκλογές, που θα δώσουν ισχυρή εντολή διακυβέρνησης στον ΣΥΡΙΖΑ και τους συμμάχους. Και σήμερα θέλω να σας διαβεβαιώσω με τα λόγου γνώσεως: το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης
θα είναι ο κορμός των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας που θα συγκροτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την εντολή του λαού μας. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θα είναι οι προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή και θα είναι και οι πρώτοι νόμοι που θα κατατεθούν και θα ψηφιστούν από την κυβέρνηση και από τη Βουλή που θα έχει πλειοψηφία για να οδηγήσει τη χώρα σε ένα ασφαλές διέξοδο, σε ένα ασφαλές λιμάνι μετά από τη μεγάλη φουρτούνα του μνημονίου. Προγραμματικές δηλώσεις που θα υλοποιηθούν και θα γίνουν νόμοι της ελληνικής δημοκρατίας πριν και ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, την επαναλαμβάνουμε εδώ, τελεία και παύλα. Γιατί στο δίλημα μνημονιακό καθεστώς ή πρόγραμμα διεξόδου, πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ο λαός μας θα δώσει στις κάλπες σαφή και ξάστερη απάντηση με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή η απάντηση θα είναι για μας εντολή αδιαπραγμάτευτη και αναπαλωτρίωτη. Νέες και νέοι του ΣΥΡΙΖΑ. Νέες και νέοι του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας καλέσω να μπείτε μπροστά σε αυτόν τον ωραίο αγώνα και να εμπνεύσετε τη γενιά σας να ηγηθεί, να πάρει στα χέρια της την υπόθεση της ανατροπής, να δώσει μαζί μας, μαζί με τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, μαζί με τους σχολικούς φύλακες, μαζί με όλους όσους αγωνίζονται με αξιοπρέπεια για τα δικαιώματά τους, να δώσει μαζί μας τον αγώνα για ζωή και αξιοπρέπεια. Να πρωτοστατήσει η νέα γενιά στο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Να πρωτοστατήσει τον αγώνα για να κλείσουμε τον δρόμο στον φασισμό, στο ρατσισμό και την ξενοφοβία. Καλούμε τους νέους ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια, να μπολιάσουν τους κοινωνικούς αγώνες με τα δικά τους χαρακτηριστικά. Την ορμή, την θέληση, την αποφασιστικότητα, την αισιοδοξία. Για μια ζωή με ελευθερία, δημοκρατία, αξιοπρέπεια. Νέες και νέοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα νικήσουμε και θα γράψουμε ιστορία. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλούς αγώνες. Γεια σας.